Το παλάτι του Westminster στο Λονδίνο έχει γίνει το επίκεντρο των εκδηλώσεων, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να θρηνεί την Βασίλισσα Ελισάβετ. Ο γιος της Βασίλισσας, Κάρολος ο Τρίτος, ήταν παρόν σε ειδική τελετή, στην οποία έλαβε τα συλληπιτήρια των βουλευτών, αποτείοντας για μία ακόμη φορά φόρο τιμή στην μητέρα του. Είμαι βαθιά ευγνώμων για τις συλληπιτήριες ομιλίες στη Βουλή των Λόρδων και στη Βουλή των Κοινοτήτων, οι οποίες περιγράφουν με τόσο συγκινητικά λόγια αυτά που σήμαινε για όλους μας η εκλοιπούς άρχη, η αγαπημένη μου μητέρα, η Βασίλισσα. Όπως είχε πει ο Σέξπιρ για την Βασίλισσα Ελισάβετ την πρώτη, ήταν ένα πρότυπο για όλους τους εν ζωή πρίγκιπες. Στη συνέχεια, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασιλική σύζυγος Καμίλα αναχώρησαν για τη Σκωτία, όπου η Βασίλισσα Ελισάβετ άφησε την τελευταία της πνοή την Πέμπτη. Η σωρός της βρίσκεται στην βασιλική κατοικία στο Holyrood House στο Εδιμβούργο, μετά τη μεταφορά της από τα ανάκτορα του Μπαλμόραλ, όπου και απεβίωσε. Το φέρετρό της θα βρίσκεται στον καθεδρικό ναό Σεντ Τζιλς για ακόμη 24 ώρες, ώστε το κοινό να μπορέσει να αποτίσει τα σέβη του. Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα στο Λονδίνο.